καλή εβδομάδα. Βέβαια θα μου πείτε αρχίζουν οι δουλειές, η ρουτίνα, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Για να σας ξεκουράσουμε, να σας διασκεδάσουμε και να σας δώσουμε τη δύναμη να πατάτε γερά στα πόδια μας. Η Μαρίνα Λαμπροπούλου, το κορίτσι που ξεχώρισε μέσα από την εκπομπή του Αντένα 321 ως παρουσιάστρια, αργότερα ασχολήθηκε με την υποκριτική και κάποια στιγμή αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας και ασχολήθηκε με τον χορό. Η Ντορέλα Μπαμπαλού τη συνάντησε και εκείνη μας μίλησε για τη ζωή της σήμερα. Βρίσκομαι σε πολύ δημιουργική φάση. Αλήθεια είναι, έχω χάσει τον ύπνο μου από τόσες σκέψεις που έχω. Προσπαθώ να βάλω μια σειρά πάλι στη ζωή μου. Πάλι επιστροφή. Ένα νέο ξεκίνημα, μια καινούργια ζωή πάλι. Νομίζω ότι είναι για καλό μας. Πώς ήταν η ζωή στην Καβάλα? Ήρεμη, μέσα στην υγεία εννοείται. Ένας πολύ ωραίος τόπος για να μεγαλώσει ένα παιδί με ασφάλεια. Αλλά θεωρώ ότι ο τόπος σου είναι εκεί που είναι η οικογένεια. Εμείς λοιπόν, λόγω ενός ατυχού συμβάντος που είχαμε, μας καλεί ξανά πίσω η ζωή μας. Επομένως, επιστρέφουμε στα πάτρια εδάφη. Έχετε ένα γιο, τον Ανδρέα, που είναι 8 χρονών. Πώς είστε σαν μητέρα, τι σας φοβίζει? Κοιτάξτε, ο Ανδρέας είναι ένας μικρός γιαολάκος. Επειδή είμαι μαμά και μπαμπάς μαζί, καταλαβαίνεις ότι είναι πιο δύσκολο το έργο μου. Αυτό που με φοβίζει, αν θες, ίσως και χωρίς αυτά, είναι η επιστροφή μου στην Αθήνα. Με την ασφάλεια που μπορεί να έχει ένα παιδί και το τρόπο που θα μεγαλώσει. Και ήταν έτσι και η φοβία μου στο να γυρίσω. Αυτό συζητούσα με τη μητέρα μου που είναι πολύ κοντά μου σε όλα αυτά και την ευχαριστώ πολύ και στο τρέξιμο της σχολής μου τώρα στη δημιουργία, γιατί εγώ καταλαβαίνεις είμαι πάνω και πηγαίνω έρχομαι και η μαμά τρέχει πολύ. Αυτό ακριβώς ήταν η συζήτησή μας, το πώς θα μεγαλώσω ένα παιδί. Όπως παιδί μου μου λέει, μεγαλώσετε κι εσείς και μεγαλώνουν όλα τα παιδιά στην Αθήνα. Ανδρέας θέλει να γυρίσει? Ευτυχώς θέλει, γιατί η οικογένειά του είναι εδώ. Μπορεί να έχει φίλους που αγαπάει, έχει δημιουργήσει κάποιους δεσμούς παρόλο που είναι μικρούλης. Αλλά όταν είναι εδώ όλη του η οικογένεια, πολύ πιο ήπια θα γίνει η αλλαγή. Ο τροχός γυρνάει μόλις τώρα για σας. Κοιτάξτε καλά τα πόδια, μην χάσετε, θα τα σκοτώσω. Πάμε τα πόδια! Χρυσές εποχές όμως της τηλεόρασης, σε αντίθεση με τώρα. Ήταν λίγο δύσκολα. Μου δημιούργησε κάποιες έτσι αντιπαλότητες, κόντρες αν θέλεις, στο σχολείο. Παρ' όλα αυτά εγώ πατούσα πάντα στα πόδια μου και θεωρούσα ότι ήταν ένα εισιτήριο για να με βοηθήσει στην εξέλιξή μου με την δουλειά μου, όπως και έγινε. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει ποιότητα. Ακόμα και μέσα σε reality που έχουν να κάνουν με χορό, δεν βάζουν ανθρώπους που γνωρίζουν από χορό. Και πώς μπορείς να κρίνεις μπαίνοντας απλά σε ένα YouTube όπως άκουσα ή παίρνοντας ένα κείμενο και λες «Α, στο σύγχρονο έχουμε κυλίσματα, έχουμε, ξέρω εγώ, falls, έχουμε lift, έχουμε...» Δεν είναι έτσι ο χορός. Από το καλοκαίρι δημιούργησα μια χορογραφία για δύο παιδιά με κινητικά προβλήματα. Ήταν ένα μάθημα ζωής για μένα. Το ονόμασα «Δύναμη ψυχής». Συγκίνησε τον κόσμο, τον άγγιξε, αυτό ήταν το σημαντικό για μας.